Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, τι κάνουμε, καλά. Καλά. Συναντηθήκαμε βέβαια εδώ στο γήπεδο εχθές για λίγο, είπαμε θα τα πούμε σήμερα. Τι εντυπώσεις σου άφησε έτσι αυτό το παιχνίδι, το χθεσινό? Δυστυχώς άσχημες. Ναι. Δεν μας πειράξει τόσο πολύ η ήττα, γιατί εντάξει, ένα ντέρμπι είναι. Ναι. Ποδόσφαιρο παίζουμε και θα κερδίσουμε και θα χάσουμε. Αυτά είναι στο πρόγραμμα μέσα όλα. Μας πείραξε η εικόνα που παρουσιάσαμε, δεν ήμασταν καλοί. Είχαμε συνηθίσει διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού εμείς, ένα παιχνίδι κατοχής που πάντα κυκλοφορούμε μπάλα πιο πολύ από τον αντίπαλό μας εμείς. Παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, δεν παίξαμε καλά και αυτό μας στεναχώρησε πιο πολύ. Ναι. Και εμάς. Αυτό που οφείλεται δηλαδή ότι ίσως η άλλη ομάδα ήταν καλύτερα του αναμενόμενου, καλύτερη από όπως την Δεν είχατε. νομίζω, δεν, δεν νομίζω ότι είναι αυτό, γιατί χωρίς να θέλω να μειώσω την Πρεβέζα, είναι μια πολύ καλή ομάδα που για μένα είναι το πρώτο φαβορί φέτος. Γιατί έχω δει και το Καναλάκι, έχω δει και το Τηλικράτη, έχω δει και. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι όμως ότι ήταν τόσο μεγάλη δυναμική της Πρέβεζας που αυτό δικαιολογεί την ήττα μας. Ναι. Δεν νομίζω ότι η Πρέβεζα αυτή έχει σχέση με την προπόθεση στην Πρέβεζα. Είναι καλή ομάδα, αλλά δεν είναι τόσο δυνατή. Απλά Ας. εμείς δεν παρουσιαστήκαμε όπως θα έπρεπε. Ναι. Αυτή τη στιγμή βέβαια ο Πανλευκάδιος, πάντοτε εσύ έτσι, δεν, οι δηλώσεις του είναι έτσι δηλώσεις που χαρακτηρίζονται από μια ταπεινότητα και όχι με υπερβολές. Και εκείνο που ενδιαφέρει είναι η συγκεκριμένη πορεία σας, η συντεταγμένη μάλλον πορεία σας. Και έτσι είναι, αλλά βεβαίως ο κόσμος θα περίμενε το Μερλευκάδιο και το έχουμε πει πολλές φορές και εγώ και ο κύριος Ρούσος, μια ομάδα έτσι που παίζει όμορφο ποδόσφαιρο, να ανέβει μια κατηγορία. Βεβαίως οι εξελίξεις στη Λευκάδα δεν έγιναν όπως επιθυμούσαμε εμείς, φαντάζομαι και ο λαός της Λευκάδας, να υπάρχει μια συγχώνευση και μια κοινή πορεία αυτών των ομάδων για έναν στόχο που έχουν όλοι, να έχουμε μια ομάδα πολύ καλή στον ομό Λευκάδας. Λοιπόν, κοίταξε, η λέξη συγχώνευση πλέον είναι τρομερά δύσκολη. Γιατί για να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί εμείς έχουμε κάνει ήδη μια συγχώνευση με τον Λευκάτα, θα δούμε σε ανοιχτή συγχώνευση. Για να γίνει όμως αυτό το Τηλικράτη, θα πρέπει να αλλάξουν πολλά μυαλάκια δικά μας και του Τηλικράτη, πολλά μυαλάκια και είναι τρομερά δύσκολο, πιστεύω. Ναι. Από εκεί και πέρα, το να ανεβεί ο Πανλευκάδης με κατηγορία. Κοίταξε, εγώ κάθε χρόνο σας λέω ότι αυτό μας ενδιαφέρει είναι να μπαίνουμε και να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Να μπαίνουμε και να κερδίσουμε κάθε αντίπαλο. Αν η ομάδα φτάσει εκεί, θα βρούμε τρόπο να πάει. Αλλά δεν είναι ο βασικός στόχος. Ο βασικός στόχος είναι να καταφέρουμε να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο να δει κάτι ωραίο, κάτι καλό. Ναι. Και προχθές δεν το κάναμε. Αυτό είναι. Αυτό μας έρθει στην αγωγή για προχθές. Ναι. Είναι γεγονός, Δεν νομίζω όμως, δεν νομίζω όμως ότι χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν ότι αυτή τη στιγμή έχει τη δυναμική από ό,τι έχει δείξει και διοικητικά και οργανωτικά ο κάποια ομάδα στην Τηλικράτης. περιφέρεια. Ναι. Όχι, δεν ξέρω για το Τηλικράτη, ότι για ποια είναι ομάδα. μια ομάδα. Γενικά και η Πρέβεζα δεν έδειξε ότι έχει τη δυναμική δεν που θα έχει, πρέπει να δεν μείνει. Έχει. Θέλουν χρήματα, οργάνωση που δεν υπήρχε. Δηλαδή δεν νομίζω, είναι από δύσκολο βήμα που ήθελε και θα το κάνει με μια προοπτική ότι όπως το φαντάζομαι εγώ, έτσι, όχι η ομάδα, εγώ προσωπικά, σαν κατοπούδης Μιχάλης. Ότι θα ανεβείς με τα παιδιά τα δικά σου που ζήσεις με 2-3 προσθήκες και αν πέσεις έπεσες δεν πειράζει. Απλά θα είναι μια επιβράβευση για τα παιδιά που πήραν το πρωτάθλημα να πάνε να παίξουν μια κατηγορία παραπάνω. Αν όμως θες να ανεβείς με σκοπό να μείνεις στη ΓΑΜΑ Εθνική, να κάνεις μια πορεία καλή για κάποια χρόνια ή να ανεβείς και παραπάνω, πρέπει να έχεις μια υποδομή μεγάλη είτε σαν παίχτες είτε διοικητικά, οικονομικά, σε κάθε τρόπο, σε κάθε επίπεδο. Που πιστεύω ότι δύσκολα υπάρχει στην περιφέρεια μας αυτό το πράγμα. Γιατί είναι δύσκολη καιρή. Και γιατί οι πιο πολλές ομάδες δεν έχουν υποδομή, δεν έχουν από πίσω τους βάσεις. Εντάξει, αυτό βέβαια είναι μια φιλοσοφία δική σου έτσι όπως την εκφράζεται. Ο κόσμος όμως θα ήθελε σε μια διαφορετική κατεύθυνση, γιατί και εγώ έχω πει ότι η Ένωση Πρέβεζας θα μπορούσε με τον Μπάς Πρέβεζα να, και οι ακαδημίες να υπάρχει δηλαδή μια υποδομή, να υπάρχει μια ενιαία διοίκηση και υπάρχει ένας στόχος. Δηλαδή στην πρωτεύουσα ζούμε του νόμου, θα μπορούμε δηλαδή εκεί να όλες οι δυνάμεις να ενωθούν μαζί να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό είναι, έτσι το τοποθετώ.
Ναι, ναι. Εγώ πάντως δεν είναι το. Καρχήν είμαστε τρίτοι. Έτσι, είμαστε, είμαστε μικρή διαφορά μας από τον πρώτο. Ναι. Είναι νωρίς ακόμα, είναι πολλά ντέρμπι. Να τώρα εμείς έχουμε άλλα δύο ντέρμπι στη σειρά. Για να δούμε όμως. Θέλω να ακούσω την άποψή σου για τον ντέρμπι της αγωνιστικής που έρχεται. Γιατί εκεί θα παίξετε με τον Τηλεκράτη. Εγώ θα σας απάντηγα αν με ρωτούσατε μια εβδομάδα πριν ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Πιστεύω ότι θα μπουν τα παιδιά και θα κερδίσουν κάθε αντίπαλο. Είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα. Έχει μια διαφορετικότητα επειδή είναι τοπικό ντέρμπι. Εγώ γενικά επειδή έχω παίξει και ποδόσφαιρο ξέρω ότι τα τοπικά ντέρμπι είναι πιο επικίνδυνα, είναι πιο δύσκολα, είναι και ψυχολογικά ακόμα είναι λίγο πιο επικίνδυνα. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που πιστεύω ότι η ομάδα μας παρουσιάζει καλό ποδόσφαιρο. Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, πιστεύω ότι θα την κερδίσουμε. Υπάρχει όμως ένα σημείο το οποίο είναι σημείο αναφοράς. Ο Πανλευκάδιος τα τελευταία χρόνια είναι μια ομάδα που δεν αλλάζει την ομάδα, κάνει έτσι προσθήκες. Είναι μια ομάδα που και παίζει καλό ποδόσφαιρο. Μήπως θα έπρεπε να είστε λίγο πιο απαιτητικός στην πορεία, γιατί και τον προπονητή τον έχετε πολύ καιρό, τον κύριο Κατηφόρη. Και θα έλεγα το εξής, γιατί δηλαδή να μην γίνει το επόμενο βήμα, γιατί δηλαδή είστε τόσο συγκρατημένος ή το λέτε για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να βάζουμε, εγώ το είπα πριν, ότι δεν υπάρχει, όχι σε εμάς, εγώ νομίζω σε καμία ομάδα αυτή τη στιγμή, η δομή για να μπορείς να πεις ότι θα πάω δυνατά πολύ, γιατί να σου πω κάτι, να ανέβεις είναι εύκολο, εύκολο. Κάνεις μια δημιουργία που είναι δυνατές ακόμα, δύο-τρεις προσθήκες ακόμα, αν χρειάζεται, νομίζω ο προγόνης χρειάζεται, και πες ότι βγαίνεις. Ναι. Μπορείς να μείνεις, αυτό είναι το θέμα, μπορείς να παρουσιάσεις κάτι άλλο εκεί πέρα. Έχεις την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθεις εκεί. Αλλά δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Βέβαια, σας ξαναλέω αυτό που είπα στην αρχή. Αν τα παιδιά βγουν πρώτοι, θα πάμε. Θα στηθούμε εμείς κάτω, θα τα βρούμε και θα πάμε. Ναι. Πάντως, δεν είμαστε δηλαδή. Ναι, πείτε μου. Ναι, αυτό εγώ πιστεύω ότι πρέπει, όπως βλέπω την ομάδα, και ανεξάρτητα δεν έπαιξε καλά εχθές, είναι μια ομάδα που έχει πραγματικά ένα προγραμματισμό. Αυτό φαίνεται στο γήπεδο, σε όλους τους αγώνες που δίνει η ομάδα. Και νομίζω δηλαδή παλού η Πρέβεζα για πρώτη φορά μου άρεσε, φανταστείτε τις προηγούμενες αγώνες, δεν ήταν συγκροτημένη. Τώρα φαίνεται ότι ρολάρει η ομάδα, κάτι πάει να γίνει. Δηλαδή ενώ η δική σας ομάδα αυτή την πορεία την έχει εδώ και δύο χρόνια. Το λέω ότι είναι ένα και στοιχείο. Παραπάνω. Ναι, και παραπάνω. Γιατί υπάρχει αυτή η υπομονή που έχετε εσείς επιδείξει το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, με τον προπονητή, με λίγες προσθήκες, με τα δικά σας παιδιά, γίνεται ένας όμορφος αγώνας και εύχομαι. Πιστεύω ότι η απάντηση σε αυτό που λέτε είναι αυτό που σας είπα πριν, είναι ότι δεν βιαζόμαστε. Βάζουμε σαν βασικό στόχο και αν ρωτήσετε κάθε παιδί της ομάδας της δικιάς μου τι τους λέμε κάθε καλοκαίρι πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, βάζουμε στόχο της ομάδας να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Να μπορούν τα παιδιά να χαίρονται που βρίσκονται σε αυτήν την ομάδα, να περνάνε καλά, να παίξουν καλό ποδόσφαιρο, να φέρουν τον κόσμο στο γήπεδο, γιατί ο κόσμος τι θέλει να δει. Ωραία μπαλίτσα θέλει να δει. Ωραία μπαλίτσα. Λοιπόν, και βάζουμε σαν βασικό στόχο αυτό. Δεν βιαζόμαστε να κάνουμε κινήσεις. Για να κάνεις κινήσεις, το ξαναλέω, θα πρέπει να είσαι σίγουρος. Και θα πρέπει να είσαι έτοιμος για να τις κάνεις. Ναι. Ενδεχομένως και να είμαστε. Αλλά καλό είναι να κρατάμε χαμηλά τον πύχη και να πηγαίνουμε παιχνίδι. Ναι, βάζεις όλους τους παραμέτρους και νομίζω σωστά το κάνεις. Γιατί δεν μπορούμε να πετάμε στα σύννεφα. Γιατί είναι γεγονός, αυτή η συγκυρία που ζούμε τώρα είναι πρωτόγνωρη και δύσκολη και δεν φιλόδοξα προγράμματα και σκέψεις, αυτά που λέω εγώ ίσως, ανήκουν στο παρελθόν. Δεν είναι στη σημερινή εποχή να κάνουμε σχεδιασμούς και τα λοιπά για το αύριο μιας ομάδας και πραγματικά είναι μια ομάδα που τη χαίρεται ο κόσμος, που αυτό το ποδόσφαιρο παίζει και με τις ακαδημίες. Πόσα παιδιά έχουμε, είπαμε, στην ομάδα εκεί, στις ακαδημίες. Στις ακαδημίες είναι γύρω στα 85 παιδιά. Ναι. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ ότι καλύτερο στην ομάδα σας και στην πορεία που κάνετε. Και εύχομαι καλή νίκη στον επόμενο αγώνα με τον Τηλεκράτη. Να είσαι καλά, το σώμα και στο δύσκολο παιχνίδι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.